Το θέατρο ΜΟ ιδρύθηκε πριν 2 χρόνια και έχει στόχο να δώσει τη δυνατότητα σε ομάδα ηθοποιών να προσεγγίσουν με έναν διαφορετικό τρόπο το σύγχρονο θέατρο και ιδιαίτερα την υποκριτική. Η ΑΕΝΑ ΗΡΟΗ, όπως μας αρέσει να ονομάζουμε αυτό το οποίο δημιουργήσαμε με τον Κοσμά, έχει πολύ βαθιές ρίζες. Πάει περισσότερο ίσως από 40 χρόνια πίσω, από την νεαρή μας ηλικία, τότε που εγώ σαν νεαρός εξασκητής των πολεμικών τεχνών επιχειρούσα να βρω τρόπους να εκφράσω ενεργειακά στοιχεία και ο Κοσμάς ως φίλος παιδικός με παρατηρούσε. Βρεθήκαμε κάποια στιγμή μετά από 40 χρόνια να ανακοινήσουμε ξανά μία κουβέντα που γινόταν την εποχή εκείνη και που είχε καθαρά να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο κανείς μπορεί να ιδιοποιηθεί ενεργειακά στοιχεία και να εκφράσει μέσα από αυτά τον εσωτερικό του εαυτό. Οι δρόμοι μας ήταν παράλληλοι, αλλά πάντοτε υπήρχε μια σχέση μεταξύ μας, η οποία μας ένωνε. Η συζήτηση να έρθουμε κοντά με τις τέχνες μας είχε ξεκινήσει πριν 30 χρόνια. Σε μια προπόνηση που παρακολουθούσα, είχα αναφέρει στον Σταύρο ότι βρίσκω πολλά κοινά σημεία τα οποία μπορούμε να τα παντρέψουμε με την εκπαίδευση του ηθοποιού. Στις πολεμικές τέχνες, παραδείγματος χάρη, το στοιχείο της δράσης και της αντίδρασης είναι κυρίαρχο. Ενεργεί κάποιος και δέχεται ο άλλος αυτή την ενέργεια, την οποία πρέπει να απορροφήσει από τη μία πλευρά και από την άλλη να την εξωστρακίσει ίσως και στο τέλος να την οικειοποιηθεί και να καταφέρει να γίνει ας πούμε ένα με τον αντίπαλό του και έτσι να δημιουργηθεί αυτό το ανώτερο επίπεδο ανθρώπινης επικοινωνίας. Παραδείγματος χάρη στο καράτε, εμείς έχουμε έναν τρόπο να εξελίσσουμε τέτοια στοιχεία με τα κάτα. Τα κάτα τα οποία είναι φόρμες του καράτε. Είναι δηλαδή μια σκιά μαχία μέσα από την οποία ένας εξασκητής του καράτε επιχειρεί να εκφράσει στοιχεία μάχης, αλλά ταυτόχρονα να αναπτύξει και εσωτερικά στοιχεία που έχουν να κάνουν με την αυτοπεποίθησή του και με την κυριαρχία του στο χώρο. Αυτό λοιπόν το ονομάσαμε ΑΕΝΑ ΗΡΟΗ και φαίνεται ότι εκ του αποτελέσματος, τουλάχιστον η δική μου άποψη και του Κοσμά συγκλίνουν απόλυτα, ότι και στο θέατρο αυτά τα στοιχεία είναι απολύτως αναγκαία και βοηθούν τους ηθοποιούς να μπορέσουν να αποκτήσουν ένα πολύ υψηλότερο επίπεδο και εμπιστοσύνης προς τον εαυτό τους, αυτοπεποίθησης δηλαδή, αλλά και επικοινωνίας με το κοινό. Ένας βασικός τομέας της υποκριτικής είναι το σώμα του ηθοποιού, το οργανικό μέρος, το οποίο πρέπει να είναι σε εγρήγορση και χαλάρωση ταυτόχρονα. Οι ασκήσεις που παρακολουθείτε ή η προετοιμασία του ηθοποιού που προτείνουμε εμείς στην εκπαίδευσή του σε αυτόν τον συγκεκριμένο τομέα χωρίζεται σε 11 στάδια, τα οποία από το πρώτο έτος μέχρι και το τέταρτο έχουν ποιοτική άνοδο και έχουμε στόχο να μπορεί ο ηθοποιός να διαχειρίζεται την προσωπική του ενέργεια, την παραγόμενη προσωπική του ενέργεια και την παραγόμενη συλλογική ενέργεια που είναι και το αποτέλεσμα της παράστασης στο σύνολό του. Αυτό που παρακολουθήσατε ήταν ένα δείγμα της δουλειάς μας που παίρνει σάρκα και οστά, βοηθάει καθοριστικά τη δική μας δουλειά, τη δική μας καθημερινότητα στο θέατρο, βοηθάει την προετοιμασία του ηθοποιού για τον ρόλο,
την προετοιμασία του υποκριτή στο σύνολό του ως άνθρωπο και ως καλλιτέχνη, και το βασικότερο απ' όλα του δίνει τη δυνατότητα να μπορεί να αυτοεπαναπροσδιορίζεται καθημερινά και σε κάθε ρόλο. Θα το βρείτε ενδιαφέρον.